Το πιο αγαπητό κορίτσι λοιπόν αυτή την εβδομάδα είναι... Είναι η Άννα. Μπράβο, Άννα. Δεν το περίμενα, γιατί τις τελευταίες δύο φορές δεν ήμουν εγώ. Ο κόσμος μας ανεβάζει, ο κόσμος μας κατεβάζει. Εγώ θέλω να τους πω ότι δεν είμαι τέλεια. Αλλά σίγουρα θέλω κάθε φορά να γίνομαι καλύτερη. Αυτό. Και τους ευχαριστώ ξανά. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα αγόρια. Πιο αγαπητός είναι ο Τερζόπουλος, ο Παπαδόπουλος ή ο Μπιλ. Ο Μπιλ, ο Παπαδόπουλος ή ο Τερζόπουλος. Τερζόπουλε, δεν είσαι εσύ ο πιο αγαπητός. Ποιος τώρα είναι πιο αγαπητός? Ο Παύλος Παπαδόπουλος ή ο Μπιλ? Ο Μπιλ ή ο Παύλος? Ποιον από τους δυο σας υποστήριξε πιο πολύ το κοινό και ψήφισε? Ο πιο αγαπητός παίκτης. Αυτή την εβδομάδα είναι... Είναι ο Παύλος. Μπράβο, Παύλο. Σε ξαναευχαριστώ. Δεν θα πω πάρα πολλά, ό,τι και να πω είναι λίγο. Αλλά αυτό που λέω το εννοώ, εύχομαι σε όλους υγεία πραγματικά, γιατί το πιο σημαντικό είναι αυτό. Και ευλογία εννοείται. Και εύχομαι σε όλους τα καλύτερα. Ωραία. Θέλω να σας πω κάτι. Το βράδυ έχουμε τον ημιτελικό μας. Είμαστε στην τελική ευθεία. Οι πιο αγαπημένοι παίκτες αυτή την εβδομάδα, ο Παύλος δηλαδή και η Άννα, είναι οι παίκτες που πάνε αυτόματα στον τελικό. Είστε οι πρώτοι φιναλίστ. Χειροκροτάμε. Θα σας πω περισσότερο. Θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες το βράδυ. Στον ημιτελικό μας, στον καλά, σε μια εβδομάδα ο τελικός μας. Πώς νιώθετε εσείς οι δύο που ξεκινήσατε από την πρώτη μέρα στο σπίτι και μετά από 6 μήνες, σήμερα έχετε πάρει το εισιτήριο για τον τελικό? Άννα. Εγώ προσωπικά δεν είχα σκεφτεί ποτέ όταν είχα δηλώσει αίτηση, όταν είχα μπει στο σπίτι, ότι θα έφτανα μέχρι εδώ. Δεν ξέρω. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευγνώμων. Και ό,τι και αν έγινε μέσα στο σπίτι, θα κρατήσω μόνο τα καλά. Θέλω να το δώσω μια πολύ ωραία εμπειρία. Mm-hmm. Παύλο. Τι είπα, Μαρία, είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Ό,τι και να πω είναι λίγο από τη μέρα που με θυμάμαι που κατέβηκα τα σκαλιά και σε είδα εδώ πέρα μπροστά. Μέχρι θα σήμερα... Θα μπόθηκα. Που σου είπα, είσαι κάθε χρόνο και πιο όμορφη. Μέχρι σήμερα πραγματικά τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Πάρα πολλά συναισθήματα, πάρα πολλές αναμνήσεις. Καλές. Πολύ έντονη ζωή μέσα αυτό το σπίτι. Πολύ έντονη ζωή, αλήθεια είναι αυτή. Το έχω νιώσει πραγματικά σαν το σπίτι μου, το σπίτι εδώ μέσα και η καθημερινότητά μου. Καταρχήν στεναχωρίμαι πολύ που τελείωσε όλο αυτό το ταξίδι. Έχει φτάσει στο τέλος του. Τελειώνει. Είχαμε τις δυσκολίες μας, τις ευκολίες, περάσαμε όμορφα. Παρ' όλα αυτά, εγώ ό,τι και να γίνει, δεν κρατάω σε κανέναν κακία. Κρατάω μόνο τα θετικά από εδώ πέρα μέσα και τα όμορφα. Και τίποτα, νιώθω πολύ όμορφα. Ωραία. Δεν θα βγείτε έξω, θα κάνετε πάρτι εσείς που κερδίσατε, δίπλα. Θα διαλέξετε όμως 2 πρόσωπα να πάρετε μαζί σας. Το ένα το ξέρω σίγουρα. Άννα, διάλεξε έναν και διαλέγει και ο Παύλος μετά. Πω, γίνεται να πει ο Παύλος πρώτα? Όχι, εγώ, Πες, Παύλο, πρώτα. Όποιον παίκτη θέλω. Ναι. Ο Τζόνι. Κορίτσι θα πας. Πλάκα καλά. Θα πάρω την Εύη, ελπίζοντας να πάρει η Άννα τον Τζόνι, να πάμε όλοι μαζί. Είσαι σίγουρος? Ωραία. Η Εύη, ο Παύλος, η Άννα. Και Άννα.
Λοιπόν, στην αρχή θα έλεγα τον Τζόνι, μετά είπα να πω τον Οντάρη. Ψέματα, μετά... στην αρχή είμαι σε πένα. Τον Οντάρη πώς σου ήρθε, έχεις έρθει τόσο κοντά. Όχι, για να τον γνωρίσω καλύτερα. Τώρα που τελειώσαμε. Αυτό σκέφτηκα. Τόσο ραντεβού την άλλη εβδομάδα, την Κυριακή. Όχι, όχι. Φιλικά μόνο, γιατί με όλα τα παιδιά πλέον μόνο φιλικά είναι. Ενώ σε όλη τη διάρκεια όλοι ήταν ερωτικά. Λοιπόν, μετά, επειδή είναι ημιτελικός κιόλας και μας είπες ότι θέλει να περάσουμε ωραία δίπλα. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι το νόημα. Ναι, θέλω να πάρω τον φίλο μου τον Τζόνι. Ωραία. Ο Τζόνι, ο Παύλος, η Άννα και η Εύη θα πάνε δίπλα να κάνουν το πάρτι τους.